απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Είμαι έτοιμη να κάνω χαμούλη. Πάμε! Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Γεια σας! Όχι, θα διάλυσα λίγο, συγγνώμη. Ποιος δαίμονες την καταδιώκει. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν και οι ανατροπές. Δυστυχώς δεν έχω αυτά τα σχεδιάκια. Πέρα μου ότι έχεις, θα με βόξει πολύ στη μουσαρέλα, μόνο σημαίνα μην είναι. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Γεύμα με τον σύντροφό μας και τη μαμά του κορίτσια. Και μαζί με αυτό, έναν καλεσμένο έκπληξη. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε 21 ετών Αζάν. Σχολιάστηκε για τις ετοιματολογικές της επιλογές. Άμα μας κάσω έτσι στην πεθερά, σίγουρα δεν θα γίνει πεθερά. Μοιάζεις λες και παίζεις σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κέρδισε 8 λεπτά στο παιχνίδι του φακέλου. Ναι! Σε 8 λεπτά. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο. Κρίθηκε. Βγήκε εκτός θέματος γιατί ήταν αρκετά βραδινό. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Την Τρίτη, η 49χρονη Φωτεινή έκανε τις αγορές της στον Κορυδαλό. Η πεθερά μου πιστεύω αν με έβλεπε με αυτό θα λέγε «Ουάου, η νύφη μου σκίζει σήμερα, τυχερός ο γιος μου». Ο φάκελος της στέρισε 50 ευρώ από το μπάτζετ. Πω, καήκαμε. Κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της, περπάτησε στην πασαρέλα, κρίθηκε. Το μόνο που μου έλειψε ήταν ένα μαύρο καλσόν. Και βαθμολογήθηκε με 7,75 στα 10. Χθες Τετάρτη έκανε τα ψώνια της 22χρονη Μαρτίνα. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Άμα θα συναντήσει την πεθερά σου, δώσ' της το να το φορέσει. Έχασε 10 πολύτιμα λεπτά στο παιχνίδι του φακέλου. Ό,τι χειρότερο! Τον ανοίγω με ένα φανσέ. Φέρουμε εδώ πέρα. Πήραμε παπούτσια. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο. Κρίθηκε. Η εικόνα που παρουσίασε δεν ήταν αυτή που περίμενα. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Σήμερα σκυτάλι παίρνει η 26χρονη Χριστίνα. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Πάμε να σας δείξω την ντουλάπα μου. Γεια σου Χριστίνα! Χαίρετε και στο Χριστινάκι! Γεια σου Χριστίνα! Γεια σου και από μένα Χριστίνα! Πεθαίνω για τα ριχτάρια σου. Είναι πιο πολλά από τα έπιπλα. Γιατί δεν έβαλες και ένα στο τραπέζι για τραπεζομάντιλο? Να βρω ένα σπίτι χωρίς πύργο του Άιφελ και τι στον κόσμο! Κάνω σαν να μην βλέπω τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Εσύ είσαι αυτή στο puzzle! Να και το κρεβάτι. Με ένα φύκο στο κομωδίνο. Πού είναι τα ρούχα σου? Εδώ είναι η ντουλάπα μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα σας τη δείξω. Είναι ο ναός μου. Να'μαστε. Να'μαστε. Κάτσε να ανάψω ένα κερί. Πάμε να σας δείξω τα αγαπημένα μου. Ξεκινάω με ένα ιδιαίτερα αγαπημένο μου φόρεμα. Είναι αυτό εδώ. Είναι oversized. Φοριέται και με μια ζώνη στη μέση. Θα το πρότεινα για βραδινή έξοδο. Wow.
Δεν φοριέται το t-shirt dress με μια ζώνη στη μέση. Όχι, και αυτές πια δεν χρειάζεται όλο το ρούχο να βάζουμε και μια ζώνη στη μέση. Γιατί χάνει το allure του, δηλαδή χάνει τη διάθεσή του. Αυτή είναι η διάθεση αυτού του φορέματος, ολόσωστη, που είναι σαν t-shirt φαρδί μακρύ. Πιο τολμηρή, πιο ωραία, αλλά το έχω βάλει και πρωί. Και επειδή έχω και το δικό μου blog και γράφω άρθρα μόδας εκεί και ομορφιάς, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μην φοβάστε καθόλου να το τολμήσετε. Να μας πεις το blog σου, να παίρνουμε και εμείς ιδέες. Όχι στις βασικές.gr. Πολύ ωραίο λαμπερό φόρεμα. Θα ανοιχτώσουμε. Το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ έχω έναν διασμό. Φυσικά εσύ είσαι νέα κοπέλα, μπορείς να το φοράς και με όλους τους συνδυασμούς. Το δεύτερο αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτή η πλισέ φούστα. Γκώσαμε. Είναι πάρα πολύ in fashion αυτή την περίοδο. Χριστίνα μου, δεν είσαι ενημερωμένη. Ήτανε in fashion και trend πολλές σεζόν πριν. Το μεταλλικό και εγώ νομίζω ότι είναι το σε πλισέ πασέ πια. Ωστόσο είναι μια κλασική φόρμα, μια πλισέ σολέι φούστα. Είναι trend και μπορείτε να τη συνδυάσετε βράδυ με κάποια γόβα και κάποιο body από μέσα. Είτε και πρωί με πλεκτό πουλοβεράκι, εγώ προτιμώ, θα σας πω και ένα τρίκ, να το φορέσετε πάνω από τη φούστα και με μία ζώνη στη μέση. Πανάκια! Θα γίνει πολύ καθημερινό outfit και θα είστε μέσα στη μόδα. Τι μήκος έχει, Χριστίνα μου, αυτή η φούστα? Της παίρνει τα μέτρα. Κατάμε πολύ ωραία φούστα, ωραίο το χρώμα και πιστεύω σου πηγαίνει πολύ. Ένα τρίτο αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτή η φούστα. Για να δω. Είναι δώρο της ξαδέρφης μου, την έχω αγαπήσει, την έχω τιμήσει σε πολλές εξόδους μου. Είναι βραδινή, αλλά θα την τολμούσε και πρωί με ένα πουλοβεράκι λευκό και με μία μαύρη μπότα πάνω από το γόνατο. Πολύ ωραία φουστίτσα, ωραίο το μοτίβο, έχει μια γυαλάδα ωραία. Θα μας δείξεις κάτι άσχημο να σχολιάσουμε ή μόνο ωραία θα μας δείχνεις? Είναι μια σίγουρα σεξι επιλογή. Κάθε γυναίκα θα νιώθει σεξι άμα τη φορέσει. Σταμάτα. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία όταν τη φοράω. Είναι εφαρμοστή, γυαλιστερή και ταιριάζει υπέροχα με πάρα πολλά ρούχα. Θα την ήθελα λίγο πιο κοντή και θα την προτιμούσα καλύτερα για απόγευμα. Δεν θεωρώ ότι αρμόζει στην ηλικία σου, πρώτον. Και δεύτερον, ούτε βραδινή μου κάνει. Εμένα μου κάνει αυστηρά πρωινή. Αν θες να τη φορέσεις, που εμένα δεν μου αρέσει αυτό το μοτίβο. Εξαρτάται πώς το φοράει. Γενικά, για μένα οι γεωμετρίες, όπως ξέρεις, μου αρέσουν. Next! Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό. Το έχω αγαπήσει, το αγόρασα πρόσφατα με τη μητέρα μου. Φαίνεται. Και είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά που έχω κάνει και δεν το μετανιώνω. Είναι ημιδιάφανο. Μπορώ να το φορέσω βράδυ με κάποιο τοπάκι από μέσα, θα είναι πιο σεξι, πιο ωραίο, έχει μια γυαλάδα που μου αρέσει. Μου γυάλισε. Και θα μπορούσα να το βάλω και πρωί φυσικά, εγώ τα συνδυάζω πάρα πολύ, κάνω ένα mix and match με ένα φόρεμα από πάνω. Εσύ. Θα ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή, σας το προτείνω. Φυσικά αυτό το μπλουζάκι δεν θα το φόραγα μόνο του, γιατί είναι διάφανο και όλοι θα με βλέπανε στον δρόμο και μπορεί να μου ρίχναν και ντομάτες. Όχι και ντομάτες. Γιαούρτια. Αλλά ό,τι είναι διάφανο είναι. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορείς να το συνδυάσεις με πάρα πολλά κομμάτια από την ντουλάπα σου, από ό,τι φαντάζομαι. Έχεις το στυλ και το υποστηρίζεις. Μπράβο σου. Πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι, μακριμάνικο, μου αρέσει που είναι δίχτυ χρυσό μπέζ, αλλά για να το κάνεις λίγο πιο φίνο και πιο chic, θα έλεγα από πάνω να βάλεις ένα μεταξωτό φανελάκι μπέζ σαμπέιν. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ με ένα tank top αντρικό. Πάμε να δούμε κανένα παπουτσάκι, να σπάσει ο πάγος. Θα σας δείξω και τα παπούτσια μου. Τα αγαπημένα μου κομμάτια. Ένα από αυτά είναι αυτό το λεοπάρ κομμάτι εδώ. Oh. Το έχω αγαπήσει, είναι δώρο του πατέρα μου. Έχει καλό γούστο, σε αυτόν έμοιασα άλλωστε. Κατάλαβα. Και είναι πάρα πολύ τάση φέτος στα animal print. Έχει χαμηλό τακουνάκι και το φοράω άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα το φόραγα άνετα, το μποτάκι σου. Μου αρέσει το λεοπάρ, εντάξει, ποια γυναίκα να αρέσει. Λίγο με το τακούνι έχω μια αίσθηση, είναι λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, μια χαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μοτίβο το λεοπάρ. Μ' αρέσει που είναι μποτάκι μυτερό μπροστά, δεν μ' αρέσει το τακούνι. Αυτό το μέγεθος είναι λίγο παλιωμοδίτικο. Να μου επιτρέψει ο μπαμπάς. Ναι, επίσης το ότι είναι μαύρο δεν είναι ωραίο. Θα ήταν πιο προτιμότερο να είναι ξύλο. Τρώει ξύλο η Χριστίνα μέχρι στιγμής. Ένα άλλο αγαπημένο μου παπούτσι είναι αυτό εδώ το μεταλλιζέ χρώμα. Είναι γόβα με χοντρό τακούνι. Πάρα πολύ άνετο στο περπάτημα. Μπορείτε να το φορέσετε και πρωινή ώρα. Τα αγαπώ αυτά τα παπούτσια. Μετά μην τα πετάξει, δώστα σε μένα. Επειδή είναι και γόβα καθρέφτης, ναι. Αν έχετε ξεχάσει το καθρεφτάκι που έχουμε όλες οι γυναίκες μαζί μας να βάζουμε κραγιόν, βγάλτε τη γόβα σας, κοιταχτείτε και βάλτε ένα κραγιόν στα γρήγορα. Αυτό είπα μόλις τώρα στο πράτη. Σου φύγει το κραγιόν στο γάμο, κάνεις ένα έτσι και το βάζεις. Θα προτιμήσω να πάρω το κινητό μου για να βάλω κραγιόν. Ωστόσο. Δεν είναι το ίδιο. Άμα σένα σε βολεύει η γόβα σου, γιατί όχι. Αρκεί να μην φοράς μίνι και φαίνονται όλα στη γόβα. Επίσης ένα πολύ αγαπημένο παπούτσι. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για μένα. Το έχω φορέσει στο γάμο της κολλητής μου φίλης. Είναι ένα μαύρο πέδιλο, απλά επειδή έχει όλα αυτά εδώ τις πέρλες, το διακοσμούν ωραία και το κάνουν ιδιαίτερο. Το λατρεύω,
Σας λέω και εσάς πολλές φορές δοκιμάστε επιλογές από αυτές που σας δείχνω, γιατί έχω και το δικό μου fashion blog και σας προτείνω και εκεί θέματα να τα δείτε. Έλα η fashion blogger! Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, ελπίζω και εσάς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι πέρλες, το κάνουν το παπούτσι πιο chic και πιστεύω ότι στο πόδι σου θα ταιριάζουν άψογα. Μ' αρέσει που το σχήμα του δέρματος ακολουθεί τις πέρλες, δεν είναι ευθεία. Πολύ ωραία τακούνι, πολύ ωραία μπροστά με τη διπλή μπαρέτα. Η μπαρέτα πάνω στον αστράγωρο πολύ σωστή. Μουα, λουκουμάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Μετά τα παπούτσια που είναι έρωτας για μένα, έχω φετίχ και με τις τσάντες. Εμένα προσωπικά χριστίνα μου, οι τσάντες μου περνάνε λίγο αδιάφορες. Να το κοιτάξεις. Όσον αφορά τα παπούτσια όμως, I love them. Ξεκινάω με αυτήν εδώ, είναι λεοπάρ. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία τσάντα. Την έχω αγοράσει στην Αγγλία. Έχει ιδιαίτερη αξία για μένα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ χώρο μέσα. Και λεοπάρ είναι τάση φέτος. Όχι μόνο φέτος, το βλέπουμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες το λεοπάρ, διαχρονικό. Ναι. Μ' αρέσει το κόψιμο, μ' αρέσει το λουράκι, η αλυσίδα βασικά. Μ' αρέσει όλη. Μπράβο. Πολύ ωραίο το pattern, ωραίο το χερούλι που είναι όλο. Σαν κόσμημα και σταθερό, δεν είναι αλυσίδα. Ξέρεις τι άλλο είναι πολύ ωραίο, που έχει την μακριά αλυσίδα και οι νέες κοπέλες είναι ωραίες να κρεμάνε τις τσάντες στο πλάι. Μ' αρέσει πολύ. Συνεχίζω με ένα ακόμη τσαντάκι πάρα πολύ αγαπημένο. Για να το δούμε. Είναι αυτό το μαύρο. Oh. Το αγαπώ το μαύρο χρώμα. Αυτό είναι με γκλίτερ όμως. Διαφέρει από τα υπόλοιπα. Εκτός από βράδυ το έχω τορμήσει και πρωί. Έχω ακούσει τα καλύτερα σχόλια και την αγαπώ. Είναι υπέροχη. Μ' αρέσει ό,τι γυαλίζει. Και οι καράφλες. Τέλειο, τέλειο. Το θέλω κι εγώ. Το γκλίτερ φυσικά είναι το τύπ της εποχής. Δοκιμάστε το όλες. Είναι δώρο του αγαπημένου μου. Την λατρεύω και ξέρει τα γούστα μου, οπότε δεν μπορούσε να μου πάρει κάτι καλύτερο από αυτή τη τσάντα. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει, Άγγελε. Οι χρυσές, πολύ έτσι έντονες αλυσίδες, γιατί μου το κάνουν costume, το κάνουν λίγο βεστιάριο. Ναι, θα προτιμούσα η αλυσίδα να είναι μαύρη. Μαύρη ασημένια. Ως fashion blogger, δεν θα μπορούσε να έλειπε αυτή η τσάντα από την ντουλάπα μου. Wow, ωραία τσάντα κι αυτή. Μ' αρέσει πολύ, αν και εγώ τη θεωρώ για πιο άνοιξη ή πιο φθινόπωρο. Έχει συνδυασμό τριών χρωμάτων, λευκό, μουσταρδί και μαύρο. Την αγαπώ. Έχει εδώ έξω μία γράφα που μου αρέσει πάρα πολύ στο κούμπομά της. Τη συνδυάζω και χειμώνα και καλοκαίρι με τα ρούχα μου. Και φυσικά αρέσει σε όλους. Την έχουμε παραδεί τη συγκεκριμένη σε πολλές μορφές. Την έχεις παραδεί. Να δούμε κάτι πιο ιδιαίτερο. Πολλές χρυσές αλυσίδες. Κάθε τσάντα έχει μία χρυσή πολύ αλυσίδα. Πολύ χρυσό, βρε παιδί μου. Πολύ πλινκ-πλινκ. Βάλτε τις αλυσίδες μέσα και κράτα την λίγο σαν φάκελο. Μπορεί. Ας δούμε τα αξεσουάρ παρόλα αυτά. Εδώ έχω τα αξεσουάρ μου. Θα σας δείξω κάποια αγαπημένα μου κομμάτια που έχω ξεχωρίσει και φοράω συνήθως. Okay, για να δούμε. Αυτό είναι ένα βραχιόλι που μου το έχει κάνει δώρο ο αγαπημένος μου. Και αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μοιάζει με ρολόι. Το φοράω και πολλοί το κοιτάνε, λένε α. Είναι βραχιόλι ρολόι. Και τι λες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, φοριέται εύκολα, συνδυάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου το έχει κάνει έκπληξη το αγόρι μου αυτό, στα γενέθλιά μου πέρυσι. Φέτος. Και είναι μεγάλες αξίες για μένα. Ωραίο δώρο το αγόρι σου, απλά άμα δεν ήταν τόσο χοντροκομμένο μπροστά θα ήταν υπέροχο. Εμένα μου κάνει αψυχολόγητο δώρο αυτό. Είναι μεγάλο, είναι βραχιόλι, δεν είναι ρολόι, κάνει λίγο σφραγίδα. Ας σου έπαινε μια ωραία διαμαντένια καρδούλα. Θα σας δείξω ένα αγαπημένο μου κολιέ. Του αγοριού. Αυτό εδώ είναι αγαπημένο μου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι έντονο, δεν θα έλεγα πολύ φορτωμένο, αλλά έχει ιδιαίτερα χρώματα και χαρακτηριστικά. Αυτό που με χαλάει σε αυτό το κολιέ είναι αυτό το τύπου μάρμαρο. Ράγισε. Δεν είναι για την ηλικία σου. Το έχω αγοράσει μαζί με τη μητέρα μου και είναι ο λόγος που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και δικό της προσωπικό γούστο και όποτε το φοράω χαίρεται και η ίδια. Με το γούστο το έχετε οικογενειακός. Ναι. Και εμένα μου αρέσουν πολύ οι πέτρες που έχει που φαίνονται σαν μάρμαρο. Μ' αρέσει και το μοβ, μ' αρέσει και το χρυσό. Φόρα το όποτε θες. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κολιέ, πολύ νεανικό. Και πολύ vintage. Και έχει μια vintage αισθητική, αλλά δεν είναι όπως φαίνεται. Έχει πολύ ωραίες γεωμετρίες, ωραία χρώματα. Είναι φανταστικό. Τι άλλα. Θέλω να σας δείξω και αυτά τα αγαπημένα μου σκουλαρίκια. Αυτά τα σκουλαρίκια είναι σε χρυσό χρώμα, είναι μικρή κρίκη. Για να δω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και έχουν ιδιαίτερη αξία για μένα γιατί μου τα έχει κάνει δώρο η ξαδέρφη μου, η οποία δεν είναι πλέον στην Ελλάδα, ζει στην Αγγλία και μου λείπει πάρα πολύ. Τα φιλιά μου και από μένα στην ξαδέρφη. Τι ξέρεις. Ωραίο δώρο. Και αυτό μια χαρά. Τι να πούμε, μωρέ, έλα, βαριέμαι. Και παρόλο που έχω μακριά μαλλιά και είναι μικρή η κρίκη, εγώ τα φοράω και μαζεύω τα μαλλιά μου όταν τα φοράω, θέλω να φαίνονται. Είναι ιδιαίτερη για μένα και η αξία τους και μ' αρέσουν και εμφανισιακά πάρα πολύ.
Είναι καλοκαιρινή επιλογή κοσμήματος και να το φοράς καθημερινά το καλοκαίρι. Για μένα πρέπει να είναι κόσμημα ταυτότητα. Από αυτά που δεν βγάζω από πάνω μας, θα ήταν τέλειο. Ναι, θα μπορούσε να είναι ένα κόσμημα ταυτότητα, όπως είπες. Είναι ωραίο, είναι διακριτικό όσο πρέπει. Τώρα θα σας δείξω το πρωινό μου μακιγιάζ. Αφού έχω βάλει την ενυδατική μου κρέμα, βάζω λίγο make-up τοπικά αν χρειάζεται κάπου. Χρειάζεται προφανώς. Και μετά γεμίζω τα φρύδια μου λίγο. Ωραία φρύδια. Συνεχίζω με μάσκαρα, το πρωί βάζω λίγη μάσκαρα, το βράδυ παραπάνω. Κατάλαβα. Βάζω μία σκιά σε ροζ αποχρώσεις, σε παστέλ χρώματα, μου αρέσουν περισσότερο. Ωραίο χρώμα βάζεις γιατί γλυκένει το βλέμμα σου. Φιλούλα, μετά τι κάνουμε? Και το κραγιόν που επιλέγω είναι σε φούξια τόνους για να τονίσω τα χείλη μου και να δώσω λίγο χρώμα στη μέρα μου. Χιλάρες. Και μετά? Και ρούζ. Α, βέβαια. Πώς μου διέφυγε? Πολύ ωραίο μακιγιάζ, ανάλαφρο, ό,τι πρέπει. Ωραία, απλά πράγματα, χωρίς πολλά-πολλά, σου πάει πάρα πολύ, σε φρέσκια και 30 φιλένια και μια χαρά τα κάνεις. Ναι, πολλά millennium rose βλέπω, και rose σκιά και rose χείλη. Δεν συμφωνώ πάντα με τονισμένα φρύδια. Θα μ' άρεσαν και λίγο ανακατεμένα και λίγο πιο φυσικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Ναι, μεν να υπάρχει έτσι πιο φαρδί φρύδι για να είμαστε νεανικές και να μην τα βγάζουμε λεπτά-λεπτά-λεπτά, αλλά δεν χρειάζεται παιδιά να είναι με το αλφάδι φτιαγμένα τα φρύδια. Είναι υπερβολικό. Τώρα θα σας δείξω πώς κάνω τα μαλλιά μου στην καθημερινότητά μου. Έχω βάλει λαδάκια στις άκρες για να μην μπλέκονται και είναι μαλακά. Τα χτενίζω. Όταν δεν έχω πολύ χρόνο να τα ισιώσω ή να κάνω κάποια μπούκλα, τα αφήνω στο φυσικό του σχήμα. Δηλαδή? Και απλά παίρνω ένα κουκαλάκι, σε αυτό το μέγεθος περίπου, και πιάνω τα μισά. Demi, demi. Αυτό ήτανε? Και όταν έχω χρόνο, κάνω και λίγη μπουκλίτσα τα κάτω μαλλιά. Oh. Αυτό είναι ένα καθημερινό, γρήγορο, βιαστικό look όταν δεν έχω πολύ χρόνο. Έχεις πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Και λίγο χρόνο. Θα προτιμούσα για καθημερινό σου χτένισμα να τα πιάνεις κοτσίδα για να δείχνεις και τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου που είσαι πολύ όμορφη. Και τώρα η Χριστίνα θα μας δείξει τα σύνολά της στο σαλόνι της. Αυτό είναι το πρωινό μου look. Δεν έχω διαλέξει total black, έκανα την έκπληξη και έβαλα total beige. Oh. Είναι ένα oversize ζιβάγκο φόρεμα. Και έχω κάνει και την έκπληξη. Φοράω ένα σορτσάκι από μέσα για να μην έχουμε και γκρίνια μερικών. Μα τι έκπληξη! Έχω διαλέξει αυτό το παλτό που είναι σε τόνους του μπέζ γιατί ταιριάζει με το φόρεμα που φοράω από μέσα και ένα μαύρο αρβιλάκι το οποίο το έχω προτιμήσει το τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολύ άνετο και μπορώ να το φορέσω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο παπούτσι. Ωραία επιλογή της ζώνης. Έβαλα και εγώ μια παρόμοια στο δικό μου. Μπράβο. Το παλτό έχει ένα ενδιαφέρον ως πρωινή επιλογή, σεταρισμένο με το beige pullover και τη χρυσή μαύρη ζώνη. Μέχρι εκεί καλά τα πάμε. Θα έβγαζα το backpack που έχει αυτά τα λουλούδια τα ανάγλυφα και από κάτω θα έβαζα ένα απλό μαύρο δερμάτινο παντελόνι με ένα flat τετό ανδρικό παπούτσι. Για να δούμε το επόμενο. Αυτό είναι το απογευματινό μου look. Το αγαπώ ιδιαίτερα γιατί έχω συνδυάσει διαφορετικά print μεταξύ τους. Το καρό είναι αγαπημένο print και τάση φέτος με το animal print. Τα έχω συνδυάσει γιατί έχουν ίδιους χρωματικούς τόνους, οπότε μη φοβάστε να τα δοκιμάζετε. Φοβάμαι. Με αυτό το σύνολο θα πάω απογευματινή βόλτα, μετά στο πάρτι της φίλης μου, μπορώ να πάω σινεμά, βόλτα με το αγόρι μου, παντού. Και επειδή γράφω και στο δικό μου blog, θα πάω και στα χιόνια να φωτογραφηθώ και θα σας γράψω άρθρο. Μείνε εκεί. Θα μπω να διαβάσω το άρθρο σου, αν και έχουμε παραγίνει λίγο νομίζω η fashion bloggers, δεν ξέρουμε πού να πρώτο μπούμε. Πες τα Χρυσόστομη. Αυτή η φούστα έχει και κουμπάκια, ανάλογα την περίσταση μπορώ να το ανοίξω μέχρι εκεί που εγώ θέλω. Μέχρι πού δηλαδή? Μου τα έχεις κάνει σαλάτα τώρα Χριστίνα. Ξεκίνησε εσύ Άγγελ. Λοιπόν, μου αρέσει η τσάντα. Και εμένα πολύ. Θετικά. Πολύ. Η φούστα, κλος, λεοπάρ, με κουμπιά. Κάνει λίγο φούστα κλαρωτή και γαρίφαλο σταυτή. Άστο. Το ζιβάκο καλό είναι το μαύρο. Αυτά. Basic. Okay. Και το τρίτο σύνολο, το πιο βραδινό τώρα. Πω. Αυτό είναι το βραδινό μου σύνολο. Έχω επιλέξει μερικές λάμψεις στο κορμάκι που φοράω και στη τσάντα μου. Άστραψε. Έχω διαλέξει παντελόνα επειδή είναι τάση φέτος. Αυτό το κορμάκι που φοράω στο πράσινο χρώμα μου άρεσε πάρα πολύ. Παραπέμπει και λίγο στη μικρή γοργόνα, την Άριελ. Στην Άριελ δεν παραπέμπεις, γιατί η Άριελ νομίζω φοράει μαγιό. Αλλά μ' αρέσεις, μπράβο σου. Έχω κάνει ένα layering και έχω φορέσει από μέσα μία διαφάνεια και από πάνω το body,
ώστε να αναδείξω το look μου ακόμα καλύτερα. Πολύ ωραίο σύνολο. Θα προτιμούσα λίγη λάμψη παραπάνω να έχεις το λαιμό σου. Όχι, γιατί το πράσινο είναι ναι μεν λαμπερό, αλλά δεν πάβει να είναι σκούρο χρώμα. Είναι ωραίο και το χρώμα είναι ωραίο. Μ' αρέσει το πράσινο με το διάφανο από μέσα πολύ και μ' αρέσει και το παντελόνι που είναι πολύ σύγχρονο και φαρδί. Και ψηλό μέσο, έτσι. Ωραίο είναι. Το τζάκετ μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνει κακομοίρικο. Μικρούλι, έτσι θα θέλαμε ένα πιο ωραίο σακάκι αντρικό. Ωραίο και το τσαντάκι με το γκλίτερ. Και μην γυρνάτε τα μανίκια αν δεν έχετε μια μεταξωτή φόδρα από μέσα, κάτι ιδιαίτερο. Αυτές οι απλές φόδρες δεν πέφτουν ωραία. Δεν είναι τσαλακωμένες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλύτερα αφήστε τα μανίκια σας κάτω. Αφού είδαμε την τουλάπα της Χριστίνας, πάμε να δούμε τι γίνεται στο πλατό του Shopping Star. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το φόρεμα με την παγέτα που το φοράει και το πρωί. Μ' άρεσε και εμένα, έχει ωραία λάμψη και με τζιν και με ζώνη στη μέση για να γίνει φόρεμα. Μ' άρεσε πολύ. Δεν συμφωνώ ότι η παγέτα πρέπει να φοριέται και το πρωί. Δεν ξέρω, είμαι των παλιών αρχών. Θεσσαλονικιά είμαι εγώ, πάντα φοριέται η παγέτα. Βέβαια. Έφτασε η ώρα της αλήθειας. Η Χριστίνα αναχωρεί με την plus size λιμουζίνα του Shopping Star και το μοναδικό άντρα που επιτρέπουμε να έρθει σε επαφή με τις υποψήφιες Shopping Stars. Κάτι σαν bodyguard ένα πράγμα. Σε λίγο θα διακτηνιστεί σε περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Μπορώ να έχω το φακελό μου? Δεν ξέρω, άντε καλά. Μοσχάτο, δεν έχω ξαναπάει. Εύχομαι να έχει καλή αγορά. Το θέμα πώς σου φαίνεται? Το θέμα μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι εύκολο, όχι πολύ δύσκολο. Θα ήθελα να είναι μεσημέρι, μπορεί και στο σπίτι το γεύμα. Για ασφάλεια. Έχω σκεφτεί ίσως παντελόνι, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά θέλω να είμαι σεμνή και σικ. Ποια θα είναι η πιο αυστηρή συμπαίκτρια? Η πιο αυστηρή μαζί μου θεωρώ ότι θα είναι η Αζάντ, γιατί η ίδια νομίζω βγήκε εκτός θέματος και θα με κρίνει αυστηρά. Εγώ βγήκα εκτός θέματος. Ναι, εσύ! Δεν πιστεύω ότι βγήκα εκτός θέματος. Όσο ρωτάω αν είμαι αυστηρή, είμαι αντικειμενική και λέω την άποψή μου. Καλά, ντε, δεν σε είπαμε και καμπούρα. Και μετά από την έκρηξη ειλικρίνειας της Αζάντ, ας πάμε στον προορισμό μας. Πιες μια γουλιά εσύ. Έχεις δρόμο μπροστά σου. Ψηλή άνοιξέ της. Ήρθα στο Μοσχάτο και είμαι έτοιμη για shopping. 26χρονη υπάλληλος διαφημιστικής από τη Νέα Ιωνία ξεκινά την κούρσα του shopping στο Μοσχάτο αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για να φορέσει ένα σύνολο για γεύμα με την υποψήφια πεθερά της. Έχει στη διάθεσή της 2,5 ώρες και 350 ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Ήρθα να κοιτάξω κάποια ρούχα. Θέλω, αν μπορείτε να με βοηθήσετε και εσείς, να ρίξω μια ματιά πρώτα. Να ρίξει μια ματιά, πες μου ποιο είναι το θέμα. Ξεχάστηκε. Το θέμα είναι γεύμα με την πεθερά. Α, τι θεματάρα είναι αυτή. Σε παντελόνι, όχι φούστα, κειμένομαι πιο πολύ σε παντελόνι. Σε παντελονάκι. Θέλεις να δεις εδώ? Για κοίτα. Που από ό,τι βλέπω είσαι και λεπτούλα και θα σου κάνουν. Λαμπάδα είναι. Ναι, αυτό μου αρέσει. Ό,τι σ' αρέσει το βγάζεις. Σε άλλο χρωματάκι το έχετε? Όχι. Κρίμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τζιν ενδιαφέρομαι, αν έχει κάποιο πουκάμισο. Τζιν με την πεθερά. Έλεος. Σου βρήκα ένα φωνημερό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δοκιμάσω όλα. Θα δοκιμάσω κάποια που μου αρέσουν μόνο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ποιο λέτε? Και έχει και μία διάθεση ανοιξιάτικη. Να το δω. Τελείως χειμερινή. Σε ψήνει. Και μπορείς να το συνδυάσεις με ένα τέτοιο μπλουζάκι. Ναι, 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 μ' αρέσει. Άλλο έχει το μπλουζάκι τόσο, σε μουσταρδί, έχετε κάποιο άλλο? Ποιο λες? Λοιπόν, θες και το τζινάκι. Ναι, αλλά δεν ξέρω να το βάλω όλα. Κάποια θα βάλω. Θέλεις να δεις ένα τέτοιο? Αυτό μου αρέσει. Έχει και μια γυαλάδα. Λοιπόν, ναι. Μ' αρέσει. Δες ή κανένα άλλο, αλλά μην κάνεις 10 ώρες. Τι λες? Όχι, δεν είναι τόσο η ηλικία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε τα κουμάντα σου. Αυτά μπορώ να τα αφήσω, γιατί δεν θέλω να τα δοκιμάσω όλα. Έχω διαλέξει κάποια σετ. Οκ. Κοιτάω για κάποιο μπλουζάκι ακόμα, για τη φούστα θέλω να συνδυάσω. Αχ, νομίζω βρήκα. Θέλω να είμαι απλή και σίγουρη. Δόξα τω Θεώ! Μπορώ να πάω να δοκιμάσω? Άντε, άντε. Ευχαριστώ πολύ. Μη σε πιέζω. Το παπουτσάκι λίγο μου βγαίνει. Δεν είναι στο νούμερό μου. Λοιπόν, φορώ μία πλισέ φούστα. Δεν το βλέπω. Μου αρέσει πάρα πολύ με το πλεκτό μπλουζάκι αυτό. Έχει ίδιους τόνους, χρώματα. Το προτείνω για
επίσκεψη στην πεθερά, ραντεβού, γεύμα. Πουλόβερ είναι πολύ χριστουγεννιάτικο, χειμωνιάτικο. Σκι. Σκι. Να το βάλεις από μέσα με ένα νερό κρύο και ένα κραγιόν για πρέσκι, να πας για να κρασί κάτι. Στα να φωνδύ... βουνά όμως. Στα βουνά και στα όχι στην πόλη. Είναι τέλειο, σικ. Μου αρέσει πάρα πολύ, απλά δεν ξέρω αν με μεγαλοδείχνει λιγάκι. Όντως σε μεγαλοδείχνει, Χριστίνα μου. Τι 40, τι 50. Ίσως ανέβαζε στη φούστα που είναι πάρα πολύ ωραία. Με κάνω pullover με λάμψη, ήταν πολύ καλύτερα πιστεύω. Εύχομαι στα κορίτσια να αρέσει. Oh. Αν και η Φωτεινή θα με βρει λίγο συντηρητική. Για τη φούστα δεν θα το έλεγα, αλλά η μπλούζα είναι όντως συντηρητική. Μην την πάρεις. Να σε πω τη μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου. Μου αρέσει γιατί η φούστα είναι μπριμέ, έχει ζώνη στη μέση και κολακεύει, το ζιβάγκο είναι σε μπέζ και έχει μια γυαλάδα που μου αρέσουν οι γυαλάδες. Σίγουρα θα αρέσει την πεθερά μου αυτό. Για μεσημέρι είναι μια χαρά όσον αφορά τα χρώματα. Όσον αφορά τις εφαρμογές. Πολύ καφέ πίνεις. Και το ύφος, όχι, είναι για μεγαλύτερη ηλικία. Το μάξι είναι πολύ τάση, τη πηγαίνει σε όλες τις ηλικίες, σε πιο νεαρές κοπέλες, σε πιο μεγάλες, ανάλογα με τα αξεσουάρ, το παπούτσι που θα συνδυαστεί. Και είναι, πιστεύω, μια πολύ καλή επιλογή για γεύμα με την πεθερά. Τώρα, μικρό κορίτσι, να πας με μάξι φούστα τύπου μεταξωτή, με αυτό το print των 90s και αυτό το ζιβάγκο από πάνω, το οποίο δεν σου κάθεται και καλά, γιατί? Ναι, το nude από πάνω δεν είναι ωραίο, δεν κολακεύει καθόλου. Επίσης, η φούστα είναι εντελώς αδιάφορη. Θα διάλεγα με αυτό το σύνολο. Τι? Ένα πέδιλο και καλσόν από μέσα, ώστε να αναδεικνύει καλύτερα και το παπούτσι και τη φούστα. Για μεσημεριανό στο σπίτι με πέδιλο. I'm not so sure. Όχι. Αχ, αυτό είναι το στυλ μου. Αυτό! Μου αρέσει περισσότερο, νιώθω πιο άνετη με παντελόνι. Έψαχνα κάτι τέτοιο, ή κοστούμι είχα στο μυαλό μου. Μου αρέσει που είναι καρό, η πεθερά μου θα ενθουσιαστεί. Θα πάρει και τη γούνα αυτή για βόλτα. Ποια θα στο πάρει το γουνάκι? Εγώ θα στο πάρω το γουνάκι. Μ' αρέσει Οπα. Πάρα πολύ το σύνολο, μ' αρέσουν οι συνδυασμοί των χρωμάτων που έχεις κάνει. Το παντελόνι τέλειο, αγαπώ το καρό. Αν και θα το ήθελα, ένα τσακ πιο φαρδί. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με την πεθερά μου, μου παίρνει και δώρα. Έχουμε παρόμοιο γούστο, όποτε μου παίρνει δώρα χαίρομαι γιατί ξέρω θα μου αρέσουν. Μπράβο. Περνάω χρόνο μαζί της αρκετό. Μαγειρεύουμε και μαζί της, μαθαίνω σαλάτες να κάνει. Την αγαπώ πολύ, της στέλνω τα φιλιά μου. Υπάρχει μια ανταλλακτική, βλέπω έτσι, διάθεση. Το σκότωσες. Καλά κάνετε, γιατί όχι. Το παντελόνι μου αρέσει έτσι όπως κάθεται στο σώμα μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι το παντελόνι, επειδή είναι στενό και είναι σε καρό, βλέπεις τα καρό να στρίβουν στα πόδια. Άρα. Το οποίο δεν είναι ωραίο. Τα καρό, όπως και οι ρίχες, πρέπει να πέφτουν ίσια. Αλφάδια. Άρα, πιο φαρδί παντελόνι, πέτα τη ζώνη, κράτα το πλεκτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και βάλε κάτι άλλο από πάνω. Θα ήθελα να ρίξω όλη μια ματιά εδώ, αρέσει, γιατί βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρέσει την πεθερά όμως, γιατί από ό,τι μας είπες την αγαπάς πολύ. Θα δει σε φόρεμα. Γιατί και αυτό μπορώ να το υποστηρίξω. Όλα τα μπορείς εσύ. Δοκιμάζω και αυτό και έρχομαι. Γρήγορα. Λουλούδι μου. Ήθελα να δω και κάτι σε φόρεμα. Αρέσω στην πεθερά μου και με φορέματα. Δεν είναι πολύ κοντό. Πάρα πολύ ωραίο το φλωράτο φόρεμα. Θα ήθελα ένα έντονο καλσόν και ένα πολύ απαλό βάψιμο. Μου αρέσει η υφή του. Δεν ξέρω με τι θα το συνδυάσω ακριβώς. Είναι ιδιαίτερο καλσόν. Άγνωστε, βουλέ. Μαύρο, αν έχει κάποιο σχέδιο, θα το συνδύαζα και με ένα μποτάκι. Πιο συμπαθητικό. Ναι, γιατί είναι και μικρή. Πιο στην ηλικία της, ωραίο το print. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, αλλά για να το κάνουμε πιο σύγχρονο και πιο κοριτσίστικο, αυτό που θα ήθελα ιδανικά ήταν να το βάλεις με χοντρό μαύρο pack καλσόν και μία over the knee μπότα flat. Η πεθερά μου διαβάζει κάθε μέρα τα άρθρα μου, της αρέσουν πάρα πολύ, ακολουθεί το blog μου και εγώ τη βοηθάω πάρα πολύ στο πώς να ντύνεται, της αρέσουν οι συμβουλές μου. Άμα ακούσω άλλη μια φορά για αυτό το blog, πραγματικά θα φύγω. Με το ζόρι κρατιέμαι κι εγώ. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, σου πηγαίνει και επειδή θα είναι και άνοιξη, αυτό το floral είναι ό,τι πρέπει για ένα ηλιόλουστο μεσημεριανό με πεθερά. Θα ήθελα να το δω και με μία ζώνη. Μπορείτε να μου δώσετε? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Έχει κόλλημα με τις ζώνες. Ξέρετε πολύ. Όχι. Θέλετε να με βοηθήσετε? Άντε καλά. Δέστε την καλά. Ωραία η ζώνη, τονίζει και τη μέση μου, πάει και με τα χρώματα του φορέματος. Πολύ ωραία πινελιά, ταιριάζει άψογα με τον πυρήνα του λουλουδιού. Άκου τώρα. Πόσο χρόνο έχω? 1:39. Τρέχω. Κορίτσι μου, τι κάνεις? Ξέρεις, το σύνολό μας είναι 2.5 ώρες και σου έχουν μείνει ήδη 2. Βιάσου σε παρακαλώ, βιάσου. Ούτε καν 2. Χριστίνα, κοίτα μην έχουμε τα ίδια με τη Μαρτίνα που κόντεψε να πάθει κεφαλικό. Πάμε στο επόμενο μαγαζί.
Έφτασε κόλλα βρεθυρίο. Μπράβο. Καλημέρα σα. Έχω έρθει για να κοιτάξω ρούχα. Έχω γεύμα με την πεθερά. Οπότε μπορώ να ρίξω μια ματιά, αν μπορείτε να με βοηθήσετε κι εσείς. Α, μια γυναίκα χωρίς πρόσωπο. Παναγία μου. Βλέπεις κάτι ενδιαφέρον? Μπορούμε να δούμε σε τζινάκι, έτσι, είτε σε στυλ καμπάνα, που είναι πολύ ωραία, με ένα ζερί από πάνω και ένα ωραίο σακάκι. Δεν τρελαίνετε? Μου αρέσει ένα συνδυασμός. Να το δούμε στο νούμερό μου. Ναι, ναι. Από τιμές περίπου. Λοιπόν, σου λέω αμέσως. Είναι στα 12 το λιντζερί, στα 30 είναι το τζινάκι. Α, μια χαρά. Μόνο. Ευχαριστώ. Πάρε 10. Μ' αρέσει το πράσινο. Για να δούμε. Αυτό το τζιν, αν το έχετε στο νούμεράκι μου. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτό πρέπει να είναι το δικό μου. Σε ανδρικό βέβαια. Αυτό μου αρέσει. Αλλά μην πάρω πολλά να δοκιμάσω. Ναι, ναι. Έτσι λέτε όλες. Και μετά με το κιλό. Ευχαριστώ πολύ. Θα δοκιμάσω λίγα πράγματα. Να σας πω λίγο να κοπεράσετε. Θα μην πάρω πολλά. Σε αυτό. Δες τα καλά. Όχι, θέλω να δω λίγο. Τι θες να δεις πάλι? Αυτό. Αυτό όχι. Γρήγορα, Χριστίνα! Βάλω με το τζιν. Το μπλε χρώμα όχι, είναι λίγο μουντό για μένα. Το πράσινο μου αρέσει πιο πολύ. Να τα αφήσω εδώ. Δεν άφησε τίποτα. Ευχαριστώ. Τι θα δοκιμάσεις? Δεν ξέρω ποιο τζιν. Θα πάρω και τα δύο τζιν. Να δω ποιο είναι καλύτερα στην εφαρμογή. Σήμερα όμως. Αυτό και το φορματάκι. Οκ, okay, πάμε. Ευχαριστώ, πάω να δοκιμάσω. Περιμένω. Χλωροφύλλη chic. Αυτό είναι το σύνολο που διάλεξα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πιο girl, πιο κοντά στην ηλικία μου, είμαι άνετη. Το τζιν είναι καμπάνα. Μ' αρέσει το μπλουζάκι αυτό, είναι περίπου σαν εγκλιζέ μπλουζάκι. Σταμάτα. Και το σακάκι είναι ωραίο, το κυπαρισί είναι το χρώμα μου. Νομίζω θα αρέσω και στην κυρία Καγιά και στον κύριο Μπράτη. Είναι τέλειο, δεν νομίζεις? Ναι, και μ' αρέσει που είναι bias κάτι. Αυτό που μένει να βάλεις από κάτω ένα πολύ ωραίο μποτάκι. Με χοντρό τακούνι όμως για να είναι πιο μοντέρνο, σε μαύρο γιατί. Και προσοχή σε σουκιέν, έτσι. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις τις μπρατέλες. Συμφωνώ, Άγγελε, το λέμε συνέχεια στο shopping star αυτό. Να μην φοράνε τότε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τζιν, γενικά νιώθω άνετα. Είμαι ο αυτός μου. Η πεθερά μου είναι και αυτή του παντελονιού, όχι τόσο της φούστας. Και θα της αρέσει πάρα πολύ. Τζιν, κοντό, χαμηλοκάβαλο, ξεβάματα. Ούτε καν. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ συγκντήσιμο αυτό για γεύμα με την πεθερά. Σου πάει πάρα πολύ καμπάνα, είναι για την ηλικία σου, μου αρέσει πολύ το σακάκι. Το μόνο που με προβληματίζει είναι επειδή το δείπνο είναι μεσημεριανό. Θα πηγαίνεις έτσι? Έλα μου ντε. Αυτό τι είναι πάλι? Το είναι ένα μαύρο κλασικό φόρεμα, μου αρέσει γιατί κάνει και πλισέ. Είναι πολύ ωραίο, έχει ζώνη στη μέση, τονίζει τη μέση. Το μαύρο είναι all time classic. Τώρα μαύρο στην πεθερά, άσε να το βάλει αυτή. Κάνει κρουαζέ, μου αρέσει το μήκος γιατί θεωρώ με ένα ψηλοτάκουνο θα αναδεικνύει τα πόδια μου ωραία. Είμαι και 26 χρονών, ταιριάζει στην ηλικία μου. Δεν σου φαίνεται? Είναι σεμνό για γεύμα με την πεθερά. Κοίτα πώς τις πάνε οι μονοχρωμίες, ή τα τόνς 8. Ναι, εδώ χρησιμοποιεί το πλησέ σωστά. Ωραίο μήκος, μία ματιέρα πάνω κάτω. Κρουαζέ. Κρουαζέ που τη πηγαίνει γιατί έχει αρκετά έντονο στήθος. Έντονη μέση. Έντονη μέση, την οποία πρέπει να την τονίζει ακόμα πιο πολύ, είναι από τα πιο κομψά της στοιχεία. Και πολύ ωραία μανίκι. Και ωραίο μανίκι. Μία ώρα και 18 λεπτά ακόμη για τη Χριστίνα που από ό,τι βλέπω είναι φιλόζωη. Γλυκούλα μου, κοίτα πώς κάθεται. Δεν υπάρχουν πιο κομψά ζώα από τις γάτες. Μπορεί ο χρόνος μου να τρέχει, αλλά είμαι φιλόζωη και αγαπώ τα ζωάκια. Τρέχω. Να εξακολουθήσεις να είσαι. Έχω 5 σκυλάκια, άμα θες σου χαρίζω ένα. Και να το βγάζει 5 ώρα το πρωί για τσίσα, χαζί είναι. Πάμε στο επόμενο μαγαζί. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλω να κοιτάξω 3 σετάκια για να πάω γεύμα με την πεθερά μου. Βασικά θα έρθει η πεθερά μου σπίτι για γεύμα. Δεν πιστεύω να έχει σκοπό να τη δηλητηριάσεις και γι' αυτό τη φώναξε σπίτι. Just asking. Λοιπόν, εγώ σου έχω σαν πρόταση
Ένα φόρεμα. Το μου αρέσει. Καλά ξεκινήσαμε. Άρα μπορούμε να το κρατήσουμε. Μου αρέσει, είναι ωραίο. Δεύτερη πρόταση σου έχω σε αυτό το στυλ. Και αυτό το στυλ μου αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Επειδή έχει τα ανοίγματα. Σταμάτα. Δεν το θεωρώ μεγαλίστικο γιατί είναι 26 χρονών και είναι μια χαρά. Καθόλου. Ολόσωμη φόρμα. Και ολόσωμη φόρμα. Αυτά τα τρία. Έχετε να μου προτείνετε κάτι άλλο πριν καταλήξω. Μπορώ να τα κρατήσω εγώ. Ευχαριστώ. Α, άλλη γάτα. Αχ, η γατούλα, το γούρι μου. Δες πως κοιτάει. Αχ, αγχώνομαι, δεν ξέρω να προλάβω. Βλέπω ότι είναι σκουρόχρωμη η γάτα. Ευελπιστώ να είναι γούρικη, ξέρω εγώ. Δεν λένε και πολύ καλά λόγια για μαύρες γάτες. Δεν είναι μαύρη. Πω, και αυτό είναι όμορφο. Μπορώ να το συνδυάσω με το φόρεμα. Οπότε πήρα τρία σετάκια. Μπαίνω να τα δοκιμάσω και γρήγορα. Πάμε, Χριστίνα. Εσύ εκεί μπάστακας. Αχ, μου αρέσει. Και εμένα. Ιδιαίτερο πουκάμισο, δεν είχα ξαναδεί. Ωραία μανίκια, άνοιγμα μπροστά, άνοιγμα στους ώμους. Κουμπώνει εδώ, ωραία. Πάρα πολύ ωραίο πουκάμισο, κάνει λίγο vintage, έχει έτσι μια αέρινη διάθεση. Αλλά πώς θα φας. Σε φαντάζομαι λίγο και γελάω. Εσύ μη χάσεις. Το παντελόνι ψηλό, μεσομαύρο, συνδυάζεται εύκολα με πολλά, μου αρέσει. Το πουκάμισο μου κάνει λίγο μανταμέ. Δεν θα σου συνιστούσα. Το παντελόνι είναι ok. Μου αρέσει να φοράω ιδιαίτερα κομμάτια, να μην είναι κλασικά και ίδια. Έχω προτείνει και παρόμοια στυλ στο blog μου για γεύμα και εξόδους με την πεθερά. Άντε πάλι. Είναι κάτι που θα το προτιμούσα και θα της άρεσε και πολύ. Εύχομαι και στα κορίτσια να αρέσει. Ασφαλής συνδυασμός άσπρο-μαύρο. Δεν τρελάθηκα ούτε με την μπλούζα ούτε με το παντελόνι. Μπορείς να βρεις κάτι πολύ καλύτερο. Μπορώ να ζητήσω κάποιο jacket σε κόκκινο χρώμα να το σπάσω. Βεβαίως. Για να δούμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σ' αρέσει. Το θεωρώ πιο μοντέρνο τώρα το σύνολο. Βέβαια. Δεν είναι τόσο κλασικό. Πας τώρα στην πεθέρα με άσπρο μαύρο κόκκινο. Ναι. Γενικά δεν είναι και πολύ πρωτότυπο συνδυασμό άσπρο μαύρο κόκκινο. Είναι ωραίο. Όταν υποδεχτώ την πεθερά μου, δεν θα είμαι με το τζάκετ φυσικά. Πάλι καλά. Αλλά μετά το γεύμα, όταν βγούμε, θα το βάλω, θα της αρέσει. Θα την πας στα μπαράκια. Είμαι πολύ νέα και της αρέσει το στυλ μου γενικότερα. Είναι υπέροχο. Θεωρώ ότι η κυρία Καγιά και ο κύριος Μπράτης θα τους αρέσει. Δεν μου αρέσει το τζάκετ, δεν μου αρέσει συνδυασμένο με αυτόν τον τρόπο. Το άσπρο και μαύρο μου αρέσει ως λύση, αλλά θέλω να προσπαθείς τα πράγματα πάνω σου, να τα εφαρμόζεις λίγο πιο νεανικά. Βάλε ένα αντρικό που κάμισε από κοπλίνα, γύρνα τα μανίκια και βάλτε με ένα μαύρο παντελόνι. Καλύτερα. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα και 8 λεπτά. Τρέχω. Φύγαμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Δεν θα προλάβεις. Αχ, βαρέθηκα να τζιλάω σε όλες τις φόρμες. Ωραίο αυτό. Jumpsuit. Σουτ, βρε. Μ' αρέσει, είναι πολύ μοντέρνο για την ηλικία μου ό,τι πρέπει. Ωραίο δέσιμο, μου αρέσει που κάνει ρίγα λευκή. Μοιάζει με αυτή που φορούσε η Μαρτίνα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η φόρμα, έχει και τσέπες. Νομίζω αυτή θα αρέσει και στα κορίτσια. Σε μένα δεν θα αρέσεις, δυστυχώς. Τι θα έλεγες? Αυτή η φόρμα κάνει πολύ αθλητική, πολύ καθημερινή, με ένα sneaker, να πας όπου θες. Αλλά και την έχουμε βαρεθεί κιόλας, δηλαδή την έχουμε δει σε όλες τις βερσιόν. Κάτι άλλο. Πάρε κάτι που να είναι πιο μοντέρνο. Έξαλλη. Τις ολόσωμες φόρμες τις προτιμώ γενικότερα. Γιατί? Όχι μόνο επειδή είναι τάση, αλλά είναι άνετες, ταιριάζουν στο σωματότυπό μου, είναι πολύ cool. Πού να πας στην πεθερά με αυτή τη φόρμα ανοιχτή μπροστά, στενή τσίτα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Να βγεις το βράδυ με αυτή τη φόρμα και με ένα hot τακούνι βινίλα, ας πούμε. Πολύ ωραία η φόρμα, αλλά με αγχώνει λίγο αυτό με το άνοιγμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ακύρωσε το γεύμα. Έχω μία πρόταση. Μπορείς να το συνδυάσεις με ένα top. Α, πολύ ωραίο. Τρέχω να το δοκιμάσω. Όχι, είναι άσχετο εντελώς. Τελείως. Α, το θεωρώ πολύ καλύτερο. Α, καλά. Ταιριάζει. Μ' αρέσει και η δατέλα που κάνει. Είναι και σεξι και σικ ταυτόχρονα. Νομίζω θα αρέσει πολύ στην πεθερά μου. Το Athletic Look θέλει γυμνόστιθος από μέσα, κορίτσια. Απλό και γυμνό. Μπράβο, Βίκυ! Φορεματάκι, μου πηγαίνουν τα φορέματα, μου αρέσει και στην πεθερά μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο συνδυασμός με το πανοφόρι. Έχει και το φερμουάρ, μια λεπτομέρεια ιδιαίτερη. Δεν συνηθίζεται να το βλέπουμε συχνά. Το άνοιγμα κάνει σαν για κάσα από σακάκι, είναι πολύ ωραίο. Το πανοφόρι κάνει σαν γουνάκι, αλλά δεν είναι γούνα. Είναι και animal print που είναι τάση και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μία πρόταση. Δύσκολο να διαλέξω.
Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το φόρεμα. Το βρίσκω υπερβολικό για την ηλικία της και πολύ έτης και σκληρό, αν θέλει, σαν φόρμα. Ωστόσο, μου αρέσει αυτή η ζακέτα, αλλά θα ήθελα να τη δω εντελώς αλλιώς συνδυασμένη. Μ' αρέσει αυτό το φόρεμα για σένα. Γενικά το μαύρο σε ησυχάζει και σου πάει και μ' αρέσει το φερμόρ. Δεν συμφωνώ να φορεθεί βέβαια σε καμία των περιπτώσεων με αυτή τη λεοπάρ ζακέτα και για να εμφανιστεί στην πεθερά σου. Εκτός από την πεθερά μου, σίγουρα θα αρέσει και στον αγαπημένο μου, γιατί είναι σεξι φόρεμα και του αρέσει να με βλέπει έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να σε βλέπει σεξι. Πάμε, Χριστίνα! Τέλος και από εδώ. Δεν έχω καταλήξει ακόμα σε ρούχα. Θέλω να δω πρώτα και παπούτσια, αλλά πριν από αυτό λίγη ενέργεια γιατί το χρειάζομαι. Θέλω κι εγώ. Να σου πω ένα μυστικό. Σου έχουν μείνει μόλις 55 λεπτά και 20 δεύτερα. Τρέχω. Α, μόνο έχω πάει. Κάνε και το σταυρό σου, μπας και προλάβεις. Καλώς τη με. Για πες. Δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να κοιτάξω παπούτσια. Θέλω σε λευκό μποτάκι, αυτό και μου άρεσε πολύ. Ωραία. Τι νούμερακι φοράς? 37-38, ανάλογα το παπούτσι. Και ανάλογα το πρίξιμο. Ωραία. Ένα λευκό είναι αυτό που υπάρχει στο νούμερό σου. Μετά πάμε σε μία... Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μποτάκι. Το θες? Ναι, όχι. Σε κόκκινο. Αυτό μου αρέσει. Μου φαίνεται να δοκιμάσω αυτό, το λευκό εκείνο. Και το κόκκινο το φίδι. Κόκκινο φίδι, τι είναι, γαβρόφιδο? Ορίστε το πρώτο ζευγαράκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλα, blogger. Πολύ άνετο, είχα χαμηλό τακούνι, δεν με κουράζει καθόλου, νιώθω ότι φοράω αθλητικά. Υπέροχο και το κόψιμο σε αυτό το σημείο που είναι μου αρέσει, νιώθω ότι ψηλώνει και το πόδι. Το λευκό είναι ένα χρώμα που το προτείνω πάρα πολύ και στο blog μου, είναι τάση, έχει λεπτομέρειες το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μποτάκι. Το blog. Σε παρακαλώ, βγαίνουν από τα troops, αλλιώς όχι, δοκίμασε κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα λευκά αξεσουάρ, αλλά δεν μου αρέσει αυτό το μποτάκι. Ούτε εμένα και δεν μου αρέσουν οι μαύρες λεπτομέρειες, μαύρο φερμουάρ και μαύρες όλες. Mm. Μου αρέσει και το δέρμα του, είναι πολύ ωραίο. Είναι σκληρό δέρμα, αλλά είναι άνετο στο περπάτημα. Μου αρέσει πολύ και εμένα αυτό το μποτάκι. Είναι τέλειο το λευκό χρώμα. Μου αρέσουν τα τρουξ, μου αρέσει το τακούνι. Και άμα είναι άνετο, να το προτιμήσεις σίγουρα. Να και τα φίδια. Ωραίο μποτάκι και αυτό. Μου αρέσει, είναι τάση. Δεν μου αρέσει που κάνει πολύ κυκλικό μπροστά, αλλά νομίζω δείχνει πιο μικρό το πόδι. Ωραίο το δείχνει. Το τακούνι είναι πολύ άνετο. Μπορώ να χορέψω να τρέξω με αυτά. Μ' αρέσει το φίδι, μ' αρέσει το μποτάκι. Το πρασινό μέρος όμως όχι καθόλου. Καθόλου. Το φίδι έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα σε λευκό και μου αρέσει που κάνει αυτά τα νερά. Ωραίο μποτάκι και πολύ άνετο. Το φίδι εγώ προσωπικά δεν το προτιμώ, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μου πηγαίνει. Σε σένα όμως που είσαι και fashion blogger θα σου πηγαίνει σίγουρα. Πόσο χρόνο έχω? 42 λεπτά! Δεν θα προλάβω, θα πάω ξυπόλυτη. Αχ, Μαρτίνα, ζω το δράμα σου. Το δράμα μου το ζεις. Τα ίδια με μένα μην κάνεις όμως. Τρέχα να προλάβεις. Αχ, μου αρέσει πολύ το κόψιμο που έχει. Oh. Είναι ιδιαίτερο, διαφορετικό από τα προηγούμενα. Ωραία και η μύτη, μου αρέσουν τα μητέρα παπούτσια περισσότερο. Το τακουνάκι άνετο, χαμηλό, όχι πολύ ψηλό, δεν θα με κουράσει. Θα τα καταφέρω στην πασαρέλα. Θα πάω μόνο με παπούτσια. Αυτή την μπορντό και κόκκινο που είναι φαν για το βράδυ να βγεις. Όχι να πας στην πεθερά, συμφωνείς? Καθόλου. Μπορεί να διαλέξω φίδι, αλλά η πεθερά μου δεν είναι φίδι. Σαύρα. Θα της αρέσει το print πάνω μου σίγουρα. Άμα ήταν η πεθερά σου φίδι, σίγουρα δεν την είχες πεθερά. Το μποτάκι μου αρέσει και εμένα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερο και το σχέδιο και τα χρώματά του. Με τι θα το συνδυάσεις όμως? Αναπάντητο το ερώτημα, καθώς μένουν ακόμη 38 λεπτά στη γλυκιά fashion blogger από τη Νέα Ιωνία που καλπάζει προς το επόμενο κατάστημα με παπούτσια στο Μοσχάτο. Είπα καλπάζει, τρέξε λίγο. Μη με κρεμάς έτσι. Πάμε, Χριστίνα! Γεια σας, τι κάνετε? Δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να δω κάποια παπούτσια, γιατί βιάζομαι, δεν μου φτάνει ο χρόνος και από ξυπόλυτη. Εφιάζω. Τι θες να σε βοηθήσω, αγάπη μου? Θα ήθελα να κοιτάξω αυτό το μαύρο ποτάκι, μία γόβα νουντ. Τι άλλο? Τι άλλο. Η γόβα νουντ εκεί. Θα σου δείξω, άμα θέλεις. Πάρα πολύ ωραία. Α, ναι, δώστε με αυτό και αυτό. Είναι διαφορετικά. Θα δω αυτά τα δύο και τη γόβα την νουντ. Σε 37. Ωραία, λοιπόν. Είμαι πολύ αγχωμένη. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι φάκελοι. You never know until you know.
Τι σου λέει? Μαύρο και κάνει μπροστά δέρμα, είναι σουέτ. Έχει χαμηλό τακουνάκι, είναι πολύ βολικό στο περπάτημα. Και είναι για τη Μανούλα, δεν είναι για σένα. Όχι, είναι εντελώς αδιάφορο. Μαύρο ταιριάζει με όλα, πιστεύω θα ταιριάζει με αυτό το σύνολο που έχω σκεφτεί. Ότι ταιριάζει με όλα, ταιριάζει. Αλλά να σου πω κάτι, πάρ' το δώρο στην πεθερά σου. Άνετο παπουτσάκι, ελπίζω να αρέσει και στα κορίτσια. Να μην είναι αυστηρές μαζί μου, δεν έχω πολύ χρόνο. Μωρέ, αυστηρές δεν είμαστε. Καθόλου. Αλλά λέμε τη γνώμη μας. Ναι. Τώρα σε όποιον αρέσει, τι να κάνουμε. Το ποτάκι αυτό δεν με τρελαίνει. Ένα σε ποτάκι μαύρο είναι, αλλά αυτό το μπροστά περιττό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι ζούσε η Μαρτίνα χθες. Παναγιά μου. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, αλλά. Ωραία γόβα, είναι save επιλογή. Πάντα οι γόβες μου αρέσουν. Δείχνουν πιο κομψό το πόδι, πιο sick. Είναι nude χρώμα, ταιριάζει με όλα. Κάθεται τέλεια στο πόδι σου και μου αρέσει και το χρώμα και για την ώρα. Αλλά βρε Χριστίνα μου, δεν είναι λίγο υπερβολή τέτοια γόβα για ένα απλό χαλαρό μεσημεριανό στην πεθερά σου? Είναι ψηλό τακούνι, στιλέτο, ωραίο. Θεωρώ πως θα τα καταφέρω στην πασαρέλα, αλλά μήπως με δυσκολέψει και φάω καμιά γλίστρα και γελάνε όλοι μαζί μου μετά. Μακάρι να με γλιστρήσεις, να το ευχαριστηθείς. Πάμε γερά στην πασαρέλα. Το παπουτσάκι δεν είναι λίγο ψηλό για μεσημεράκι. Άμα ήταν χοντρό τακούνι και πιο χαμηλό, ναι. Τώρα έτσι, νο. Σας έφερα και το τρίτο, αλλά πριν το δοκιμάσετε, θέλω να διαλέξετε Νάτα! Ένα από τα δύο. Χρόνο. Κορίτσι μου, πάμε, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς? Παπατζού. Για να δούμε. Συν 40 ευρώ. Α! Προτιμούσα χρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τυχερή πάντως ήσουν. Κάνω τα 40 ευρώ, Χριστίνα μου, τι να τα κάνεις, δεν ξέρω. Δώστε σε μένα. Θα πάρω το πιο ακριβό παπούτσι και θα πάω μόνο με παπούτσια. Εγέρθητη. Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ άνετο. Μου αρέσει πάρα πολύ και η μύτη μπροστά δεν είναι πολύ μυτερή, ούτε πολύ στρογγυλή. Είναι ό,τι πρέπει, το σχέδιο για να το φορέσω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει μία λάμψη βέβαια στο τακουνάκι, δεν με χαλάει. Προτιμώ τις λάμψεις. Όχι λάμψη στο τακούνι, όταν οδηγάς χαλάει. Στο μπουζί! Γιατί? Φίλε οδηγέ! Αν οδηγάει δεν θα πάει με το αυτοκίνητο. Με ένα απλό ντύσιμο το κάνει πρωινό, με πιο βραδινό look το απογειώνει. Ούτε αυτό το ποτάκι μ' αρέσει για σένα. Έχει μια κλασική ωραία πάρτι μορφή για μια πιο μεγάλη γυναίκα η οποία δεν θέλει να υπερβάλλει και βάζει και λίγο γκλίτερ στο τακούνι. Τέλος τα παπούτσια. Αυτό ήταν. Χριστίνα, 23 λεπτά και 16 δεύτερα. Έχω αποφασίσει τι ρούχα και παπούτσια θα πάρω. Πάω τρέχοντας, μήπως προλάβω και αξεσουάρ. Πάμε λοιπόν. Και ο Θεός μαζί σου. Τι σας οφείλω? 65 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε τα παπουτσάκια σου, με γεια σου, η απόδειξή σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. 19 λεπτά και 40 δεύτερα ακόμη. Πάμε, Χριστίνα. Τι σας οφείλω? 115 ευρώ. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και η απόδειξή σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 16 λεπτά ακόμη για τη Χριστίνα που πρέπει μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα να βρει τα κατάλληλα αξεσουάρ για το lunch με την πεθερούλα. Το πεθερό σπίτι θα τον αφήσετε. Άδικες. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά, ήρθα να δω μερικά αξεσουάρ και τσαντούλες. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και βιάζομαι. Συγγνώμη με βλέπετε έτσι. Αλήθεια, πόσο χρόνο έχω? 12 λεπτά και 40 δεύτερα. 12 λεπτά μόνο, πρέπει να βιαστώ. Μόνο 12 λεπτά. Γρήγορα, γρήγορα, κάνε την επιλογή σου και έλα εδώ. Τι είναι αυτά, καρβέλια? Πω, πω, χαμός γίνεται. Τι να πρωτοδεί? Α, όμορφα αυτά. Να τα δω λιγάκι. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Γρήγορα όμως. Κάνουν ωραίο σχέδιο, καθρέφτη, ασημένια, μεταλλικά, μου αρέσουνε. Με μπερδεύει πάρα πολύ αυτό το καθρέφτισμα που κάνει, το σχήμα γενικότερα. Δεν μου αρέσει καθόλου, Χριστίνα. Και το σχέδιο τους είναι ιδιαίτερο, κάνει διπλό μέσα, δηλαδή διπλό. Σαν να είναι δύο σκουλαρίκια σε ένα. Μου φαίνεται λίγο φινοφτιαγμένο και το μέταλλο είναι κάπως έτσι μίζερο και δεν μου αρέσει. Υπερβολικά λεπτό και κάνει λίγο παγέτα, αντί να κάνει μέταλλο. Αχ, είναι τέλεια, μοιάζουν σαν πέρλα. Είναι όμως. Μ' αρέσει που είναι λευκό χρώμα, έχει ωραία γυαλάδα, σαν βοτσαλάκι από τη θάλασσα. Αχ, τι γλυκό. Ωραίες οι περλίτσες, οι κρεμαστές.
κλασικές ιαπωνικές. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μήπως να δεις κάτι πιο μοντέρνο. Οι πέρλες είναι και για πιο μεγάλες κυρίες, αλλά αυτό είναι πολύ μοδάτο και ταιριάζει στο στυλ μου. Είναι μία πρόταση για να μπορέσουν να φοράνε και πιο νεαρές κοπέλες την πέρλα. Έχεις τόσες ωραίες επιλογές. Είσαι και fashion blogger. Μα τις πέρλες θα μας έρθεις. Την ξεμπρόστιασε. Μπορώ να δω τσαντούλες. 8 λεπτά και 20 δεύτερα ακόμη. Γεια σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι πουά. Δεν έχω κάποια τέτοια. Είναι ιδιαίτερη. Έχει και ασημή στοιχείο. Μου αρέσει το ασημή. Ψυχολόγητη. Ναι. Τσάντα με ασημένιο λουράκι, τύπου φάκελος. Γιατί? Το οποίο δεν είναι ακριβώς πουά. Κάποια είναι μικρά πουά, κάποια είναι μεγάλα. Λίγο δαλματίας κάνει αυτό. Είναι τσάντα και φάκελος και κρέμεται. Κρεμαστή έχει την αλυσίδα της. Ωραίο κούμπομα. Πιστεύω θα αρέσει εκτός αν πούν σαν αγελαδίτσα. Ή αγελαδίτσα θα σε πούνε ή σκυλάκι της δαλματίας. Εσύ επιλέγεις. Θηλαστικό πάντως. Δεν μ' αρέσει το πουά, δεν μ' αρέσει που υπάρχει μεγάλο και μικρό πουά. Καλύτερα μονόχρωμη. Τι σου λέει αυτή? Πολύ ωραία αυτή η κόκκινη. Είναι ιδιαίτερη. Έχει χρυσές λεπτομέρειες. Είναι backpack. Μ' αρέσουν οι backpack. Έχουν περισσότερο χώρο μέσα για να βάζω τα καλλιτικά μου πράγματα που βάζουμε εμείς οι γυναίκες. Έχει ωραίο σχέδιο εδώ μπροστά. Πολύ ιδιαίτερη. Δεν έχω ξαναδεί ούτε παρόμοια τσάντα. Σοβαρά. Κοριτσάκι μου, μας έχεις πει 100 φορές ότι είσαι fashion blogger. Μία κόκκινη τσάντα είναι, σιγά! Έξαλλη! Μετά το γεύμα με την πεθερά θα βγαίναμε σίγουρα κάποια βόλτα έξω, σε κάποιο πάρκο, σε κάποια πλατεία, να κάνουμε βόλτες, να δούμε τα μαγαζιά, οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχω μία τέτοια τσάντα πρακτική και στην πλάτη μου. Όταν πάτε βόλτα στο πάρκο, ξέχασε την επίτηδη, σε παρακαλώ πολύ, εκεί πέρα, να τη χαρεί και κανένας άλλος. Εκεί θα μείνει. Ωραία τσαντούλα κι αυτή, ιδιαίτερο χρώμα. Μ' αρέσει το φιδέ. Το συγκεκριμένο χρώμα φιδιού είναι το κακό φίδι. Άσχημο, μεγαλίστικο, πεθεράς σίγουρα, όχι για σένα. Έχει χρυσές λεπτομέρειες επίσης. Μ' αρέσει γιατί φοριέται και στον ώμο και σαν φάκελος. Ωραίο το φίδι στους χρωματισμούς και μ' αρέσει και η αλυσίδα που είναι δερμάτινη και όχι χρυσή. Ωραία τσάντα πρωινή απογευματινή για να την κρεμάσεις στο πλάι, ε! Ναι, και ωραία με το καμηλό παλτό της που φορούσε πριν. Πολύ ωραίο τσαντάκι. Τι σας οφείλω? Είμαστε στα 40 ευρώ. Μισό λεπτάκι. Ορίστε η αποδειξούλα σου και τα πραγματάκια σου. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε. Στο καλό. Χριστινάκη, ώρα να επιστρέψουμε στο πλατό. Κάθισες? Πες μου τώρα, πώς ήταν η εμπειρία? Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Κατάφερα και πρόλαβα όλα μου τα ψώνια και το είχα πολύ άγχος. Έτρεχα, έτοιμη να βάλω τα κλάματα ήμουνα. Σταυροκοπήθηκα τόσες φορές. Καλέ, σιγά. Τα κατάφερα, ελπίζω. Πιες μια γουλιά και πες μου πού αγχώθηκες. Αγχώθηκα και έχασα χρόνο, γιατί είχα σχηματίσει μια εικόνα στο μυαλό μου περίπου το τι ήθελα και αυτό ήταν λάθος. Εκείνη τη στιγμή μου βγήκε πιο αυθόρμητο να δω τα μαγαζιά, το τι έχουν. Δοκίμαζα και στο τέλος κατέληξα σε αυτό που μου άρεσε περισσότερο. Κι εγώ κόντεψα να καταλήξω, αλλά τη γλίτωσα. Πάμε στο πλατό για σχόλια. Σας άρεσε η ολόσωμη φόρμα με τη ρίγα στο πλάι, την άσπρη? Πώς σας φάνηκε? Κοίτα, εμένα μου άρεσε, γιατί έχω κι εγώ παρόμοια, την έβαλα και σε ένα σύνολό μου. Τη θυμόμουν. Απλά πιστεύω κι εγώ ότι δεν ήταν για πολύ γεμιστό θέμα. Δεν το έχουμε παραδεί, ρε παιδιά, εδώ και 2-3 χρόνια αυτή τη φόρμα. Δηλαδή έχει βγει σε όλες τις βερσιόν της. Κάποια νεύρα. Εμένα πάντως μου άρεσε η πλισέ η φούστα με το πουλοβεράκι, επειδή θα πάει και στο σπίτι της πεθεράς της. Ήτανε και σεμνό και μοντέρνο. Νομίζω ότι έχουμε δει πάρα πολύ πλισέ σήμερα. Και τις υπόλοιπες μέρες, όλο και κάτι έχουμε στην ντουλάπα μας. Μην πάρουμε πάλι πλισέ. Εγώ της είπα να μην το πάρει. Με την ψυχή στο στόμα η Χριστίνα τα πρόλαβε όλα. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ και τώρα θα κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Πάμε Χριστίνα, κάθισε. Για να δούμε το κορίτσι μας, τι θα κάνει σήμερα για το μακιγιάζ της. Θαύματα. Άντε να δούμε. Ξεκίνα, άντε πια. Ανυπόμονη σε βρίσκω. Έτσι είναι. Πρώτα πιάνω τα μαλλιά μου για να έχω ελεύθερο το πρόσωπο. Λογικό. Το γνωστό κλαμεράκι, όλα τα έχω μάθει. Ξεκινάω με μία κρέμα CC, CC που έχει κάλυψη. Δεν χρειάζομαι πολύ έντονο make-up, οπότε απλώνω CC με το χέρι σε όλο το πρόσωπο. CC λοιπόν. Για να κάνω και πιο γρήγορα. Να, τώρα χρησιμοποιεί χέρι μου, τα χαλάει. Πινελάκι, γιατί όχι. Και εγώ χέρι. Το χέρι. Και εγώ χέρι χρησιμοποιώ. Η γυναίκα, η κότα και το μακιγιάζ. Συνεχίζω, τονίζοντας λίγο το σχήμα των φρυδιών μου. Θεωρώ ότι τα φρύδια είναι η κορνίζα του προσώπου, οπότε θέλω να είναι τονισμένα και σχεδόν ομοιόμορφα, γιατί δεν είναι ποτέ ίδια. Ναι, δεν το είχα προσέξει. Μα πού κοίταζα?
αυτό σου χρειάζεται να το κάνεις οπωσδήποτε. Συνεχίζω με μία σκιά. Το χρώμα που προτιμώ είναι ανοιχτόχρωμο γκρι γήινο. Ούτε η Μυραράκη. Κονσίλερ δεν έβαλε μέχρι στιγμής. Θα την μπορώ να βάλω μετά, βάλω γιατί μετά. Φοβάται μη της πέσει και κάνει το μάτι της. Oh. Και βάζω μία πιο μπέζ, ουδέτερο χρώμα στο καπάκι πιο πάνω. Για πες. Μέχρι στιγμής δεν έχει μικρύνει λίγο το μάτι, νομίζω. Ναι, βέβαια θα το δούμε, γιατί πρέπει να βάλω και eyeliner και φυσικά. Μάσκαρα, οπότε μπορεί να γίνει πολύ ωραίο σαν αποτέλεσμα. Πώς πάμε, για να δω. Τελείωσα με τη σκιά. Και τώρα. Παίρνω ένα μαύρο μολύβι, το οποίο θα το απλώσω στη πάνω γραμμή, στη κινητή γραμμή του βλεφάρου. Δεκτό. Σύριζα από τις βλεφαρίδες. Δεν έχω χρόνο για να βάλω eyeliner. Τραβάω λίγο την άκρη. Πονάει. Συνεχίζω λίγο με μαύρο μολύβι στο κάτω βλέφαρο. Αχα. Ωραία. Έτσι να δώσω λίγο βάθος στο μάτι. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Δίνω λίγο έτσι γρήγορα με τα χέρια από κάτω, γιατί δεν το θέλω πολύ έντονο. Και μετά. Τελείωσα με το μαύρο μολύβι. Έτσι το θέλες. Πόσο χρόνο έχω? 13 λεπτά και 25 δεύτερα. Αλευγιά σου, δεν θα προλάβεις. Αργεί πάρα πολύ. Συνεχίζω με μάσκαρα. Θα αφήσει τη γραμμή έτσι. Ποιος ξέρει. Ελπίζω μάλλον. Όχι. Ναι, δεν μ' αρέσει, σαν να έχει μουτζουρωθεί είναι. Oh. Μάσκαρα είναι το αγαπημένο μου καλλιντικό. Βάζω μπόλικη. Δεν θέλω να κάνουν κομπάκια γλυφαρίδες σίγουρα. Αλλά θα βάλω αρκετή. Θα ήθελα να τη δω με μια χρωματιστή μάσκαρα. Όχι. Στην πεθερά, Γενικώς. Όχι στην πεθερά. Από δοκιμασία. Συνεχίζω με λίγο κονσίλερ. Ωραία. Ελάχιστο, γιατί δεν μου αρέσει το έντονο. Έβαλε, παιδιά, το βάλε. Έλα, μπράβο. Το βάλε. Τέλεια. Τώρα σου παραδέχομαι. Έχω φυσικό ρούζ και θέλω να το εξαφανίσω. Φυσικό ρούζ. Τι άλλο θα ακούσω? Απλώνω με τα χέρια, γιατί δεν μου φτάνει ο χρόνος για κάποιο πινέλο τώρα. Θέλω και εδώ μέσα, στην εσωτερική γωνία του ματιού. Είναι πολύ μαύρο, νομίζω. Βάζω περίγραμμα σε κόκκινο χρώμα. Η πεθερούλα μου κοκκινάκι θα πάει. Φτιάχνω το σχήμα και γεμίζω λίγο το χείλος. Γέμισε το! Δεν θέλω να κάνω υπερβολές. Όχι υπερβολές. Συνεχίζω με κόκκινο ματ κραγιόν. Μα πόσα βάζετε πια! Έλα το κόκκινο! Τέλειο! Γιατί είναι γεύμα και δεν θέλω να φύγει από τα χείλη μου, να είναι σταθερό. Μην μιλάς, καλέ, βάφε. Το λες και μπούλινγκ. Τώρα είναι εντάξει. Θα βάλω τερακότα. Στη σούβλα. Κάνε duck face κι εσύ. Έλα τα φυλάκια. Εγώ νομίζω ότι την επιδερμίδα που έχει, που είναι πιο διάφανη και πορσελάνη, θα ήταν πιο ωραίο ένα ροζ. Ναι, γιατί να βάλεις τερακότα και να κάνεις αυτά τα κοψίματα, τα περίεργα, τα άσχημα. Έχεις πολύ ωραίες γωνίες και μήλα, τα οποία θα πρέπει να τα στρογγυλεύεις μαλακά. Θα πρέπει να γλυκαίνεις το πρόσωπό σου. Και εσύ έχεις μια αιμονή να μου το αγριεύεις. Γιατί? Πόσο χρόνο έχω? 8 λεπτά! Θα συνεχίσω με μαλλιά. Άντε μαλακιά, έλα προλάβεις. Τι θέλει να κάνει? Στα μαλλιά θα συνεχίσω μια χαλαρή μπούκλα, γιατί είναι λίγο σπαστό το φυσικό μου. Μπούκλα πάει, εντάξει, δεν θα πάρει σιάση. Ησύχασα. Εντάξει. Θέλω να είναι ωραίο το μαλλί, να την εντυπωσιάσω την πεθερά μου. Θέλω να είμαι περιποιημένη. Ναι, αλλά αν καθυστερήσει λίγο, δεν βλέπω να την εντυπωσιάζει την πεθερά. Είναι μιλημένη η πεθερά. Τα λάθη λεπτομέρειες πήγαινε στην άλλη πλευρά. Τι, μια πεθερά έχει να με την εντυπωσιάσει λίγο. Θα κάνω τη χωρίστρα. Εδώ θα με βοηθήσει λίγο η στένα. Αχ, μην τα κάνει μόνο από τη μία μεριά. Όχι, παλιό είναι. Παλιό. Δεν είναι παλιό, είναι λες και θα πάει σε κάνα στο Hollywood. Σε γάμο, βασικά. Είναι μπούκλα το μαλλί, είναι εντυπωσιακό, οπότε πιστεύω ότι ταιριάζει πιο πολύ από τη μία πλευρά. Έλειπε εμφασμία τον πάρτο γαμπρό, να ξέρετε. Να πάει κατευθείαν στην εκκλησία να αποφασισμένο με αυτό το χτένισμα. Πόσο χρόνο έχω? 3 λεπτά και 5 δεύτερα. Προλαβαίνει και να βγάλει τσιμπιδάκια, έτσι. Ισχύει. Βάζω μπόλικα τσιμπιδάκια να σταθεί. Δεν θα μπορεί να φάει από τη μία μεριά, θα πρέπει να είναι μόνο από τη μία. Δεν θα κάνω κάτι άλλο στα μαλλιά μου, είναι ήδη μακριά, θα εντυπωσιάσουν και έτσι πιστεύω. Φαντάζεσαι το κουτάλι. Να έχει πεθερά καμιά σούπα, θα της πάει το μαλλί μέσα. Βάζω μπόλικη λακ, να είναι σταθερά.
Καλό είναι, κορίτσια, όταν κάνουμε αυτές τις μπούκλες με το ψαλίδι, μετά να τις χτενίζουμε και να κάνουν λίγο πιο ανάλαφρες σκάλες και να είναι πιο. Και να τις χαλάμε με τα χέρια μας. Συμφωνώ. Αλλιώς μοιάζουν εντελώς ψεύτικες. Ναι. Σαν τις γοργόνες, τις Άριελ που έλεγε πριν καλή ώρα. Ή τις αδερφές του Μεγαλέξανδρου, δεν ξέρω ποια γοργόνα από τις δύο. Mm-hmm. Δεν προλαβαίνω να βάλω κάτι άλλο. Προλαβαίνω. Αποφάσισε. Λίγη λάμψη ανάμεσα στα μάτια. Άντε, παιδιά, δε. Μας άκουσε. Δόξα τον κύριο. Είμαι έτοιμη και νομίζω θα εντυπωσιάσω τα κορίτσια. Μακάρι. Δεν ξετρελαθήκαμε από ό,τι κατάλαβα. Δυστυχώς όχι. Για να σε δούμε. Περιμένουμε. Για να δούμε τι θα βάλει. Αυτή κι αν είναι μεταμόρφωση. Η Χριστίνα πριν και η Χριστίνα μετά. Είμαι πολύ αγχωμένη τώρα, αλλά και ανυπόμονη. Θέλω να αρέσω στα κορίτσια στην πασαρέλα. Πάμε για να σκίσουμε. Τη γάτα. Αν και η Πεθερά είναι η πιο αυστηρή κριτής, εδώ έχουμε άλλες 4 γυναίκες που είναι έτοιμες να σημειώσουν ακόμη και το πιο μικρό λάθος. Οπότε Χριστίνα έχει θάρρος. Έτοιμη! Βγες και σκίσε! Πήρε την ολόσωμη φόρμα. Προβλέπω πολύ ενδιαφέρον το τέλος του επεισοδίου. Για τζόγκινγκ θα πάτε με την Πεθερά. Έλα Παναγία μου. Και φαντάσου ότι έτσι θα την υποδεχτεί στο σπίτι. Δεν έβαζες καλύτερα τις πιτζάμες. Από όλα αυτά τα looks και από όλα αυτά τα ωραία κομψά φορεματάκια που βρήκε, διάλεξε την ολόσωμη φόρμα την Athletic, το κόκκινο μπουφάν, τα λευκά μποτάκια. Το καμισόλ. Το καμισόλ. Το πουάτσαντάκι. Και το πουάτσαντάκι. Και μαλλί γοργόνα. Για να πάει και πέρλες. Για να πάει στην Πεθερά. Για να πάει στην Πεθερά. Μα ποια είναι η Πεθερά? Η Joan Collins. Χριστίνα, πραγματικά δεν μπορεί να σκέφτηκες μια τέτοια επιλογή ρούχων για την Πεθερά, γιατί δεν στέκει και είσαι εκτός θέματος της εβδομάδας. Ας την ξαναδούμε για να το χωνέψουμε. Για να δούμε τώρα πόσα πλήρωσε για το σύνολό της. Το τζάκετ κόστησε 55 ευρώ, η ολόσωμη φόρμα 45, το λιντζερί 15, τα ποτάκια 65, για την τσάντα η Χριστίνα πλήρωσε 25 ευρώ και για τα σκουλαρίκια άλλα 15. Συνολικά ξόδεψε 220 ευρώ και της έμειναν 130, συν 40 ευρώ από το φάκελο, 170. Χριστίνα μου, συγχαρητήρια που τα πρόλαβες όλα. Τα μαλλιά σου είναι ωραία, ναι μεν, αλλά μου κάνει κάτι πιο παλιό και κάτι πιο επιτηδευμένο. Ήθελα κάτι πιο ανάλαφρο. Δεν θεωρώ ότι το χτένισμα είναι επιτηδευμένο ή παλιωμοδίτικο. Είναι το φυσικό μου σπαστό, οπότε το έκανα λίγο παραπάνω μπούκλα. Και επειδή είμαι μόλις 26 χρονών, ήθελα να δώσω λάμψη στο πρόσωπό μου. Τα μισά τα έπιασα πίσω, να φαίνεται και το αξεσουάρ που διάλεξα. Η φόρμα ήταν στις επιλογές μου, αν και θα την ήθελα με ένα ζιβάγκο από μέσα. Τα παπούτσια μου αρέσουν αρκετά, είτε είπα να τα επιλέξεις. Το τζάκετ είναι ok. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι η τσάντα. Την ήθελα μονόχρωμη και σε κάποιο διαφορετικό χρώμα. Και τα σκουλαρίκια είναι ok. Το μαλλί ήταν παλιακό και ήταν για άλλο event. Για ένα γάμο ή για μια βάφτιση. Το ίδιο και τα σκουλαρίκια. Χριστινάρα, καταρχάς συγχαρητήρια που πρόλαβες. Δεν μ' αρέσει που μου έχεις βάλει, επειδή έχεις, σε έχει κατατοπίσει την έχει η άσπρη ρίγα και έχεις πάει στο άσπρο. Δεν το ήθελα. Ήθελα κάτι πιο τρελό. Άλλο ένα χρώμα δηλαδή, μου λείπει από την εικόνα. Σίγουρα δεν θέλω το μπλουζάκι από μέσα, η ταντέλα δηλαδή. Ταντέλα. Το κεφάλι είναι από άλλη ιστορία, δηλαδή είναι πιο καλό, μαζί με τις πέρλες που κάνουν πιο μεγαλίστικο. Το κόκκινο κραγιόν που μου έχει συνδυάσει με το τζάκετ, πάλι δεν το ήθελα, δηλαδή προτιμούσα ένα μοβ κραγιόν. Μου φάνηκε υπερβολική που μου είπε ότι έχω ταιριάξει το κραγιόν με το τζάκετ, γιατί όπως είπα, το γεύμα είναι στο σπίτι, δεν θα έχω ταιριάξει το κραγιόν με το τζάκετ από πριν. Θα ήθελα ένα κόκκινο κραγιόν για να σπάει το ασπρόμαυρο σύνολο. Η τσάντα δεν ήταν από τις αγαπημένες μου και τα παπούτσια δεν μου αρέσουν τα τρούξ. Κατά ήταν μια πολύ τίμια προσπάθεια, πιστεύω. Μωρέ, δεν μ' άρεσε σήμερα το σύνολο της Χριστίνας. Τα έχει μπλέξει, τα έχει κάνει έτσι όλα μαζί. Και πουά. Και δαντέλα στο μπλουζάκι. Και ρίγα. Και τρούξ στο παπούτσι. Και όλα μαζί. Και τελικά βγήκε ένα μπερδεμένο αποτέλεσμα που δεν μ' άρεσε καθόλου. Χριστινάκι μου. Θα ξεκινήσω με τη φόρμα. Δεν ήταν η επιλογή μου για σένα. Περίμενα κάτι πιο ανώτερο.
Φυσικά καλά έκανες και έβαλες από μέσα το lingerie για να μην είσαι εκτεθειμένη προς την πεθερά. Η τσάντα είναι η αγαπημένη μου επιλογή, όπως και το παπούτσι. Συμφωνώ όμως ότι θα ήθελα κι εγώ ένα άλλο χρώμα, να κάνεις μια διαφορά. Η τριχρωμία αυτή είναι πολύ κλασικού τύπου. Το μαλλί τώρα, θεωρώ ότι όντως είναι για λίγο πιο διαφορετικά event. Η πέρλα είναι αγαπημένη επιλογή, αλλά όχι με αυτό το ντύσιμο. Καταλαβαίνω ότι προσπάθησες να κάνεις τη διαφορά, αλλά δεν νομίζω ότι είσαι σκουλαρή και την πέτυχες. Η πέρλα για τη Φωτεινή, αν δεν το γνωρίζει, είναι μεγάλη τάση φέτος. Δεν διαβάζει το blog σου. Έχει ωραία λάμψη, είναι κρεμαστή πέρλα, δεν είναι κολλημένη πάνω στο αυτί. Είναι ωραία και ταιριάζει με το μαλλί, ταιριάζει με το ντύσιμο. Φωτεινή μου, δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω αν η κριτική μου στεναχώρησε τη Χριστίνα. Εγώ είπα αυτό που μου έβγαλε σαν αποτέλεσμα. Τώρα η επιλογή ήταν δική της και σεβαστή. Χριστινάκι μου γλυκό. Αρχικά θα ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω. Τα παπούτσια σου, αν και είχαν ενδιασμό για τα τρουκς, μου άρεσαν πάρα πολύ από κοντά. Είναι φανταστικά. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η τσάντα. Αυτό το που με χάλασε πάρα πολύ. Δεν περίμενα στη Μαρτίνα να μην αρέσει η τσάντα. Είναι μια τσάντα μοδάτη. Είναι τάση φέτος και το πουά. Και μου έκανε εντύπωση το σχόλιο της. Μαχαιριά. Τη φόρμα την έχω κι εγώ. Ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, νορμάλ για ένα χαλαρό μεσημεριανό φαγητό. Το τζάκετ δεν με τρέλανε. Και όσον αφορά το κεφάλι και τα μαλλιά, θα σε προτιμούσα πριν τα πιάσει το πλάι. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα περισσότερα από τη Χριστίνα, γιατί μας είπε ότι είναι και fashion blogger, αλλά δυστυχώς με απογοήτευσε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι η shopping star αυτή τη εβδομάδα. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Αλεξάνδρα που έθαψε το χτένισμα και την τσάντα, αν και της άρεσαν η φόρμα και τα παπούτσια. Στη Χριστίνα έβαλα 7 γιατί δεν μου άρεσαν τα μαλλιά της, τα σκουλαρίκια, η τσάντα και το λιντζερί που φορούσε. Επόμενη Αζάτ, στην οποία δεν άρεσαν τα χρώματα του συνόλου και βρήκε ατέρια στο χτένισμα. Στη Χριστίνα έβαλα 6, γιατί όλα αυτά τα κομμάτια που είχε επιλέξει ήταν ασύνδετα μεταξύ τους και μου έκανε και λίγο παλιό. Τρίτη θα κρίνει το σύνολο η Φωτεινή, που δεν είπε τα καλύτερα για τη φόρμα, αλλά δεν τη χάλασαν η τσάντα και το παπούτσι. Η Χριστίνα έβαλα 7, γιατί περίμενα βάσει του χαρακτήρα που μας έδειξε και των επιλογών της και σαν fashion blogger, να μπορεί να δείξει κάτι που να το ακολουθήσουν και οι άλλες γυναίκες. Και τελευταία η Μαρτίνα, που ενθουσιάστηκε με τα ποτάκια, αλλά δεν της άρεσε καθόλου η πουά τσάντα. Στη Χριστίνα έβαλα 5, γιατί αν εξαιρέσουμε τα ποτάκια, δεν μου άρεσε τίποτα άλλο στο σύνολό της για το συγκεκριμένο θέμα. ...25 βαθμοί για τη Χριστίνα που με μέσο όρο 6,25 στα 10 είναι προς το παρόν τρίτη στη βαθμολογία. Όμως όλα θα κριθούν αύριο Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Βίκης Καγιά που τώρα θα σας δώσει χρήσιμες στιλιστικές συμβουλές για το γεύμα με την πεθερά. Κορίτσια μου, όταν πρόκειται για γεύμα με την πεθερά, καλό θα κάνετε να αφήσετε τις γόβες στιλέτο ή τα τακούνια στιλέτο στην ντουλάπα. Για το βράδυ, σε ένα κλαμπ, σε μία έξοδο, σεξ με τον αγαπημένο σας. Φορέστε παπούτσια τα οποία είναι άνετα, όμορφα, είναι κομψά, αλλά δεν διαθέτουν πολύ ψηλό τακούνι. Αντιθέτως, επιλέξτε πιο χοντρό και σύγχρονο τακούνι. Φανταστική ιδέα είναι να επιλέξετε μπότες, οι οποίες είναι πιο σέβετες και σουρωτές, με πιο χαμηλό τακούνι ή ακόμα και πιο χοντρό. Οι μπότες είναι πάντα στη μόδα, κάνουν statement και δεν είναι ποτέ υπερβολικές. Yeah.
with hope.